Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πέστε μου αν με ακούτε και αν βλέπετε την καρτέλα του ζωντανού μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάνω πι. Οπότε καλησπέρα Geekers, και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί ζωντανά να παρουσιάσουμε ή μάλλον να συγκρίνουμε τρία ποντάκια system για σας εδώ που τώρα τελευταία όσο και πάει και ζητάτε. Ζητάτε αρκετά να δείτε από αυτά τα ποντάκια. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καταρχήν χρόνια πολλά στους Θωμάδες και στις Θωμαές, ή έτσι λέγεται, ναι. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που ήδη έχουν μπει εδώ και πολλή ώρα και φυσικά καλησπέρα στους επόπτες μου που απόψε θα με βοηθήσουν πάλι για ακόμα μια φορά ώστε να διεξαχθεί και αυτή η παρουσίαση, παύλα συγκριτικό, super. Of course, σε όλους εσάς που θα μου κάνετε παρέα, θα σας κάνω παρέα ώστε να έχουμε μια όμορφη συζήτηση πάνω στα pod system και πάνω σε αυτά που θα δούμε απόψε. Καλησπέρα λοιπόν και στον Γιώργο τον Ταρίφα, πρωτοπρώτο σε είπα, στον Σπύρο τον Κεσαρίδη, στον Δαμιανό τον Κιώκα, στον Παντελή τον Κατσιαλάκο, στον Πάνο τον Τσέκο. Καλησπέρα στον Σωτήρη τον Κάτζουρα, στον Βασιλιάδη, στον Δαμιανό, στον Νίκο. Καλησπέρα παιδιά, σιγά σιγά που μπαίνετε μέσα και αυτοί που είχατε ήδη μπει μέσα. Δεν βλέπω τον Γαλάτη γιατί μάλλον έχει λίγα αγώνα, δεν ξέρω, παίζει ποδόσφαιρο, κάτι τέτοιο. Καλησπέρα στον Κώστα το Ρίγο, τι κάνεις αγόρι? Στον Δημήτρη τον Δασκαλόπουλο που βλέπω τώρα, στον Θανάση τον Κριάρα, καλησπέρα Θανάση μου. Τι έχουμε σήμερα? Θέλω να σας δείξω πρώτα τι έχουμε. Έχουμε να παρουσιάσουμε Smoant το S8 Saber OVNS Pod System και τέλος από Vapeccino το Mate One. Θα δούμε αυτά απόψε. Θα σας μιλήσω αρκετά για τις εμπειρίες μου που έχω με τα τρία αυτά ποντάκια. Δεν θα προχωρήσω ακόμα, θα περιμένω λίγο ακόμα μέχρι να μαζευτείτε για να αρχίσω να σας πω τουλάχιστον αυτές τις εμπειρίες που έχω και με τα τρία, αλλά το βασικότερο είναι ότι θα κάνουμε ένα συγκριτικό μεταξύ αυτών και για να δούμε πώς θα πάει. Ο Μπάρμπας λέει ότι και αν παίζει το βλέπει αρκεί να είναι ΑΕΚ. Καλησπέρα λέει σε όλους τους διαχειριστές, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα Γιώτα μου. Και βέβαια βλέπω τον φωτόγραφη που μπήκε μέσα και τον Ray Volt. Καλησπέρα Ray. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο το Λόμι. DJ καλησπέρα. Καλά είμαι. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι τελευταίες ώρες ακόμα που είναι για ξεκούραση. Αύριο καινούρια εβδομάδα, τσάκαρο Δευτέρα, καταλαβαίνεις τι παίζει. Καλησπέρα στον Αντώνη, στο Στέλιο τον Πανταζή, καλησπέρα. Στον Chris Agel, καλησπέρα. Για πέστε μου εσείς τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πήγατε πουθενά, συνεχίσατε να τρώτε, δεν ξέρω, για πέστε μου εσείς. Και φυσικά θέλω να μου πείτε με τι ατμίζετε και με τι setup, για να δω τι παίζει απόψε. Όπως θέλω να καλησπερίσω και τους, αυτούς που το βλέπουν σε replay, εκτός από αυτούς που είναι στα ζωντανά, είναι και αυτοί που το βλέπουν σε replay. Εντάξει, και για αυτούς εδώ λέω καλησπέρα και σε εκείνους. Καλά να περάσετε. Έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια να δείξουμε για τα τρία αυτά ponds. Θέλω να μου απαντήσετε και εσείς σε κάποιες ερωτήσεις που θα κάνω. Υπομονή σε λίγο. Η Hexton λέει sub bomb tank by limitless. Γιατί όχι. Καλησπέρα στο deck. Άγγελα, καλησπέρα. Καλησπέριζε και ο Απόστολος με τη σειρά του. Κώστα λέει θα γυρίσω λέει στα pots. Έχω θέματα λέει με τα στισίματα. Δημήτρη, δεν θα έχεις πρόβλημα. Και με pots να είσαι, δεν θα έχεις πρόβλημα. Και ειδικά τώρα αυτό, το τελευταίο καιρό, με όλα αυτά που έχουν γίνει, έχουν αλλάξει, έχουν προσθεθεί μάλλον, δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα. Πειρασμό τους λέει λούστρο και Templar RDA. Στέλιο. Ωραίος. Καλησπέρα στην παρέα λέει ο Μάκης. Καλησπέρα Μάκη. Με τα πολλά λέει τα είδατε φώτο όπως πάντα λέει. Τέλεια λέει ο Λάμπρος. Με δουλειά και γρήγορα τι έγινε Ράμπο περαστικά. Είδα ένα post που έκανες στην ομάδα. Φανταζόμουν ότι τελείωσε αυτό. Περάσαμε και όλοι, μην νομίζεις. Δεν είσαι ο μοναδικός που πέρασες οι όσοι. Περαστικά σου και γρήγορα σιδερένεις λέει. Δουλειά, δουλειά λέει και δουλειά λέει ο Μάνος. Μανώλη, αν δουλεύεις και τα Σαββατοκύριακα, εντάξει, φαντάζομαι είμαστε λίγο πιο τυχεροί κάποιοι άλλοι. Καλησπέρα στο Μάκη και στο Μάικ το Λεπλάγια. Έχω θέμα λέει με τον Typhoon GT3, δεν μου βγάζει τη γεύση που πρέπει να λειτουργεί περίεργα, ενώ στο ερέστησα χτες ένας φίλος μου είπε ότι μπορεί να φταίει λέει το πολύ βαμβάκι. Ισχύει, μπορεί να φταίει γι' αυτό, αλλά σήμερα απόψε παιδιά, επειδή είναι και μια ώρα μόνο η παρουσίαση και έχουμε τρία να κάνουμε συγκριτικά, θέλω να εστιάσουμε και να φοκάρουμε στις ερωτήσεις που γίνονται μόνο για τα pods. Ό,τι απορία έχετε για pods, ό,τι απορία έχετε γενικά για το θέμα, καλό είναι να το ρωτήσετε απόψε. Δεν θα ρωτάτε τουλάχιστον κάτι άλλο. Υπάρχει η αυριανή μέρα, είναι η Δευτέρα, που μπορούμε να έχουμε τέτοια επικοινωνία μαζί, που θα έχουμε σε ζωντανό και τις ερωτήσεις δικές σας. Παλεύω λέει με τον Berserker. Πάω λέει στα ατμομάγαζα για βοήθεια. Αρχίζω να ντρέπομαι λέει τα παιδιά που με εξυπηρετούν. Γιατί όχι. Μην νιώθεις έτσι. Θα μάθεις και εσύ με τη σειρά σου. Όπως όλοι μας. MVP είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο προβλημάτιο. Να φορτίζεις συνέχεια από την USB. Αν δεν έχεις έναν εξωτερικό φορτιστή, μπορεί να χαλάσει τη USB, μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα, δηλαδή ακόμα και να πιάσει φωτιά. Καλύτερα να έχεις ένα εξωτερικό φορτιστή και να έχεις το κεφάλι σου, όπως λέω πάντα, ήσυχο. Κώστα λέει πόσο ωραίο είναι λέει, το Smoant. Μιας που ο Κώστας ο Ρίγος λέει πόσο ωραίο είναι το Smoant, εδώ έρχεται η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Είναι η πρώτη ερώτηση για απόψε και όσοι το δουν σε replay θέλω να μου απαντήσετε κάτω στα σχόλια. Από τα τρία που θα παρουσιάσουμε απόψε, από τη σύγκριση που θα γίνει, θέλω να μου πείτε ποιος σας αρέσει εσάς εξωτερικά. Όχι με τις δυνατότητες που έχει, αλλά εξωτερικά. Ποιο ήταν αυτό που εσείς θα έχατε να κουβαλάτε μαζί σας και να τμίζετε με αυτό. Είναι η πρώτη ερώτηση που θέλω να απαντήσετε. Θέλω να τη γράψετε κάτω στα σχόλια όταν εφόσον είναι σε replay αυτό το βιντεάκι. Όσοι εσείς είστε μέσα, καλό να μου το γράψετε εδώ δίπλα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να αρχίσουμε την παρουσίαση και να δούμε τι έχουμε απόψε. Όπως λέει και η Αναστασία, απόψε ποντάρουμε. Που ποντάρουμε σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας. Ποντάρουμε συνέχεια, ποντάρουμε στην καλή μας θέληση, ποντάρουμε στην ευτυχία, ποντάρουμε στην αγάπη, ποντάρουμε παντού. Τώρα έχουμε να ποντάρουμε και στο άτμισμα. Ποντάρουμε. Και ποντάρουμε πολλά. Λοιπόν, τι έχουμε. Αυτά που σας έδειξα είναι το Smoant S8. Πάλι το δείχνω. Υπάρχει το Saber OVNS και Vapeccino το Mate One μέσα σε αυτό το κουτί. Και τα τρία αυτά είναι pod system, που κάνω μια παρένθεση και λέω pod system είναι αυτά που είναι μια μπαταρία, φανταστείτε, και μια, μπορώ να πω, αμπούλα. Αυτό το σύστημα λέγεται pod system. Υπήρχε και στο παρελθόν, στο πολύ παρελθόν. Δεν είναι καινούρια τεχνολογία. Απλά αυτή τη φορά ήρθε και έδεσε, που λένε, και ήρθε και έκανε κάτι καλύτερο και η νοικοτήνη αλάτων. Αν συνδυαστούν νοικοτήνη αλάτων, pod system, και όσο πάει και κάτι καινούριο στις τεχνολογίες μέσα στο chip, στην πλακέτα κλπ, δίνουν αυτό το αποτέλεσμα που υποστηρίζουν ότι θέλουν να δώσουν αυτές τις συσκευές. Τι σημαίνει τώρα η νοικοτήνη αλάτων? Η νοικοτήνη αλάτων, όπως σας είπα και καλό είναι να δείτε, που θα έχω στο κανάλι, έχω κάνει παρουσιάσεις και νοικοτήνη αλάτων, να δείτε τι είναι νοικοτήνη αλάτων όσοι δεν ξέρετε. Στο κανάλι να γράψετε νοικοτήνη αλάτων, θα σας βγάλει τα βιντεάκια. Εκτός αυτού, η νοικοτήνη αλάτων είναι, όπως λένε και οι κατασκευαστές και υποστηρίζουν έναν κόσμο, ότι απορροφιέται πολύ πιο εύκολα από τον οργανισμό, ότι πηγαίνει κατευθείαν εδώ και συμπεριφέρεται όπως είναι ένα κανονικό τσιγάρο, σε αυτό που θέλεις εσύ και να πάρεις από την νοικοτήνη. Άρα ο συνδυασμός ενός pod που είναι αυτόματη συσκευή χωρίς να πατάς τίποτα, ή μπορεί να υπάρχει και να πατάς κάτι, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά το σύστημα της σαμπούλας με την νοικοτήνη αλάτων είναι το pod system που έχουμε αυτή τη στιγμή και δείχνουμε και θα βγάλουν εταιρείες και θα βγάλουν εταιρείες και πολλά ακόμα θα δούμε στην πορεία. Είναι μια καινούργια, μπορώ να πω, μεταστροφή που έχει γίνει στους ατμιστές σε άλλους τρόπους ατμίσματος. Αυτό είναι το pod system και η νοικοτήνη αλάτων. Άρα θα περάσουμε τώρα να δούμε πρώτα ποιο. Για να δω ποιο έχουμε πρώτο να δείξουμε. Μισό λεπτό λιγάκι. Ας δείξουμε το Saber. Ας δείξουμε το Saber πρώτα και σιγά σιγά θα περάσουμε και στα υπόλοιπα. Ωραία. Είμαστε τώρα να δείξουμε το Saber. Θα το δούμε πρώτα από ένα site για τις πληροφορίες που έχει πάνω κάτω, τι έχει το Saber. Απόψε θα κάνουμε μια σύγκριση για 5 πράγματα. Σύγκριση για 5 πράγματα. Πρώτα, κατασκευή και για τα 3. Δεύτερον, απόδοση που έχουν και τα 3. Το καθένα με το δικό του τρόπο και τι απόδοση έχει το καθένα. Από αυτό θα σας πω πόσο εγώ βρήκα και τα 3 που τα έχω δοκιμάσει εδώ και καιρό. Εντάξει. Τρίτον είναι οι αμπούλες. Αν γεμίζουν οι αμπούλες, πόσο έχουν η κάθε αμπούλα μέσα, πόσο χωράει η υγροαναπλήρωσης κλπ. Τέταρτον είναι η τζούρα. Σφιχτή, αεράτη, πώς είναι τουλάχιστον να μπορέσω να σας μεταφέρω αυτό το αίσθημα για να και εσείς να αποφασίσετε ποιος σας ταιριάζει. Εντάξει. Και πέμπτον η εμφάνιση. Και εκεί που λέω η εμφάνιση είναι η ερώτηση που σας έκανα πριν. Θέλω να μου την απαντήσετε ποιο από τα 3 που θα παρουσιάσουμε απόψε σας αρέσει περισσότερο λόγω εμφάνισης και όχι τα υπόλοιπα που θα κάνουμε σύγκριση. Λόγω εμφάνισης μόνο, και όσοι θα το δείτε μετά σε replay, καλό να γράψετε κάτω στα σχόλια. Fix δεν έχει, λέει, για σύγκριση. Το έχουμε κάνει και είναι σε άλλο βιντεάκι. Πάλι έχουμε κάνει fix και άλλα 2 νομίζω. Άλλα 2 την ημέρα εκείνη. Μπορείς να δεις fix, ποιο είχα κάνει, το Vladin και ακόμα ένα. Πηγαίνω να ψάξω τα βιντεάκια και θα δεις ότι έχω κάνει αυτά 2 εβδομάδες πριν το Πάσχα. Τώρα έχουμε για αυτά τα 3 και σιγά σιγά θα κάνω και για ακόμα όσα μπορέσω, όσα βρω δηλαδή. Εντάξει. Υπάρχει για το fix, να ξέρεις. Ωραία. Πάμε να δούμε πρώτα τι λέει το site και μετά έχω, λέει, το iZone με καλύπτει σφιχτά τζούρα, καλή απόδοση. Καλό είναι και το iZone. Όπως και να έχει. Για να δούμε. Ωραία. Είμαστε εδώ στη σελίδα OVNS Saber Pod. Είναι, λέει, ένα εξαιρετικό και συμπαγές ελαφρύ kit. Το πρώτο που λέει εδώ στο site είναι, λέει, σε τύπου στυλό. Είναι για αυτούς που θέλουν να μην ασχολούνται με πολλά πράγματα και να έχουν μια διακριτική και εύκολη συσκευή. Όπως λέει ότι δεν διαθέτει κουμπιά για να ενεργοποιείται και ενεργοποιείται αυτόματα. Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, κρατήστε αυτό, 400 mAh. Χρησιμοποιεί σύστημα κασέτας, αυτό που λέμε την αμπούλα, 1,8 ml. Έχει αντίσταση 1,8 ohm. Περιλαμβάνει 2 δοχεία μέσα στο πακέτο και μπορεί να γεμίσει με το αγαπημένο σας υγρό αναπλήρωσης. Περιλαμβάνει και βέβαια αυτό μέσα στο πακέτο και ένα micro USB. Απλά πράγματα, δεν λέει και πολλά. Σίγουρα πήραμε μερικές πληροφορίες. Άρα έχουμε μια μπαταρία 400 mAh. Έχουμε μια μπούλα που είναι 1,8 ml. Και μπορούμε να τη γεμίζουμε με το δικό μας υγρό. Σοβαρό και πολύ σημαντικό αυτό, να έχουμε τις αμπούλες και μπορούμε να γεμίζουμε τη δικιά μας την προτίμηση. Την προτίμηση έχω εγώ, ας πούμε, φερειπίν ένα υγρό φράουλα που έχω βέβαια σαν νοικοτήνη αλάτων, και αυτό είναι σημαντικό, και απόψε θα τα ατμίσω όλα με το ίδιο υγρό που έχω φτιάξει με νοικοτήνη αλάτων, μόνο και μόνο για να έχω την ίδια αντιμετώπιση και από τα τρία. Άρα προχωράμε να το δούμε και από κοντά, είναι ωραίο, είναι σε Steel Pen και πού μπορούμε να τα βρούμε Αθήνα. Το συγκεκριμένο είναι, το έχω γράψει στο site, έρχεται, θα δεις κάτω, έχουμε το συγκεκριμένο έρχεται από το Ace of Vapes, το Saber, τα υπόλοιπα έχουν έρθει από τη μαμά εταιρεία. Θα έρθουν και σιγά σιγά και σε καταστήματα. Εντάξει, είναι πολύ καινούργια, θα έρθουν και αυτό είναι το Saber καινούριο, αλλά υπάρχει ήδη στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα θα έρθουν σιγά σιγά. Για να δούμε τώρα στο κοντινό. Και αυτό είναι το κουτί του Saber OVNS, στο χάρτινο αυτό σκληρό κουτί. Πίσω έχει το τι περιέχει μέσα η συσκευασία και διάφορες ακόμα επισημάνσεις και για την εταιρεία την OVNS. Μάλιστα, πάμε να το ανοίξουμε. Καλησπέρα στο Βούδα, τι κάνεις αγόρι, τώρα σε είδα. Και καλησπέρα σε όσους μπαίνουν σιγά σιγά μέσα. Θα σας εξηγήσω, απλώς αγόρασα λέει ένα πίκο πριν 4 μέρες, μου έσπασε, για δεύτερο αγόρασε ένα smoke Allen 220. Από πίκο πήγε σε Allen, οκ. Εδώ είναι το κουτί που περιέχει μέσα το Saber, την αμπούλα, τη δεύτερη αμπούλα δηλαδή, και μια αμπούλα ακόμα που έχω ήδη περάσει μέσα και την έχω ήδη γεμίσει. Εδώ έχουμε τον τρόπο που γεμίζει η αμπούλα. Παιδιά, κοιτάξτε με προσοχή εδώ πώς γεμίζει η αμπούλα. Θα τη βγάλουμε κάτσε λίγο, θα τη βγάλουμε αυτή, θα βγάλουμε και αυτού και αυτού, θα τα δούμε όλα με προσοχή. Και εδώ βέβαια πάλι βλέπετε, όσοι το αγοράσουν θα έχουν πολλές πληροφορίες γραμμένες επάνω. Προσωρινά όμως αυτά είναι που έχει μέσα το κουτί, το micro USB που θα χρειαστεί για φόρτιση και λοιπά, που δεν μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Δύο αμπούλες, η μία την έχω ήδη περάσει απάνω, είναι αυτή, και την έχω βάλει και γεμίσει με το αγαπημένο μου νοικοτήνη σαλάτων υγρό. Μπαίνει με αυτόν τον τρόπο εύκολα και είναι έτοιμο να μπορέσει να ατμίσεις. Micro USB από το κάτω μέρος, είπαμε 400 mAh είναι η μπαταρία, 1,8 ml η αμπούλα. Και τέλος η αντίσταση που μπορείς να βάλεις μέσα είναι 1,8, δηλαδή αυτή η αμπούλα έχει 1,8 αντίσταση μέσα. Πώς μπορούμε να τη γεμίσουμε, είναι αυτός εδώ ο τρόπος. Δεν θα βγάλω το από κάτω, γιατί το από κάτω είναι αυτό που κάνει ένωση με το ποντάκι. Από εδώ τώρα παιδιά, με δύναμη βγάζεις από πάνω το καπάκι της αμπούλας, οπα, ναι, και γεμίζεις, εντάξει, και γεμίζεις με υγρό, και όταν το γεμίσεις την κλείνεις και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις το άτμισμα. Εντάξει, εδώ είναι η άδεια, πολύ εύκολο το σύστημά του να γεμίζεις και πολύ εύκολο βέβαια το σύστημά του να ατμίζεις. Δεν ξέρω τώρα, επειδή με βάλατε σε τρυπάκι να δούμε και αν έχει pass through, εγώ στο Smoant έχει pass through, το έχω ήδη δοκιμάσει. Αλλά σε αυτό το Saber δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δούμε και αυτό βέβαια στη πορεία. Μπορεί να σου μείνει στο στόμα, όχι. Εδώ, το βλέπεις που το κρατάω από εδώ πάνω. Το κουνάω, εντάξει, άμα το κουνήσω πάρα πολύ, είναι με μαγνήτη παιδιά, εντάξει. Είναι όπως όλα αυτά, είναι με μαγνήτη. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα δηλαδή να θέλεις να σου φύγει από το χέρι. Α, έτσι τώρα, έτσι καλύτερα το κάνω για να το δεις. Εντάξει, δεν φεύγει, είναι ειδικό αυτό. Δεν τρελαίνεσαι κιόλας να τραβήξεις με δύναμη, αλλά δεν φεύγει κιόλας. Άλλο. Καταλάβατε πως γεμίζει, καταλάβατε ότι μπορείτε να βάλετε το δικό σας υγρό και ήδη άρχισε το συγκριτικό μας. Ήδη άρχισε το συγκριτικό, θα έρθω απάνω, θα σας κάνω μια παρουσίαση για τον ατμό που βγάζει και για τον τρόπο που μπορείς να ατμίσεις. Εδώ είναι τα λεντάκια που όταν είναι όλα άσπρα, είναι φορτισμένο full, όταν αρχίζει να πέφτει η απόδοσή του κατεβαίνει στα 2, στο 1 και τελειώνει. Γεμίζεις στα 20 λεπτά όπως είδα εγώ. Είναι αρκετά γρήγορα, παιδιά, δεν το καταλαβαίνεις πότε γεμίζει. Δηλαδή, δεν ξέρω, άμα έχεις δύο τέτοια συστήματα, τη βγάζεις άνετα όλη την ημέρα. Το ένα σε φορτίζει, το άλλο. Ακόμα και στο τσαντάκι σας με μία power bank δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το αφήνετε μέσα με την power bank, γεμίζει, είσαστε έτοιμοι. Δηλαδή και στον δρόμο να είσαστε. Η αντίσταση πόσο κράτησε? Πολύ. Σπύρο, πολύ κρατάνε αυτές οι αντιστάσεις. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, δηλαδή, επειδή δεν μπορείς να τιμήσεις και πολύ με αυτά. Φανταστείτε, μπορεί να το έχεις αποκλειστικά και να τιμήσεις με αυτό. Κάτσε τα έρθω σε εσάς. Μπορεί να έχεις αποκλειστικά με αυτό και να τιμήσεις, αλλά δεν τελειώνει. Γιατί δεν τραβάς αυτά που τραβάμε με τους αεράτους, με τους εκδισκευάσιμους κλπ. Τραβάς αυτό που θέλεις. Κοιτάξτε εδώ πώς ανάβει. Αυτό έχει και RGB απάνω, εδώ δίπλα. Το βλέπετε? RGB εδώ κάτω, φωτάκια. Αυτό το πυραμιδοειδές που έχει και ανάβει την ώρα που εσείς τραβάτε. Που λέτε, αυτό το σύστημα δεν μπορείς να τμήσεις συνέχεια λόγω της νοικοτήνης αλάτων και δεν θα τρελαθείς δηλαδή. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις ότι το έχεις τόση ώρα και ατμίζεις χωρίς να έχει τελειώσει η αμπούλα. Σε άλλη περίπτωση, εγώ άμα ήμουν ας πούμε, με ένα επισκευάσιμο, θα είχα φάει πολλά λίτρα, μέσα σε εισαγωγικά λίτρα, από υγρό αναπλήρωσης, πολλά ml. Η τζούρα του εδώ είναι όχι πολύ σφιχτή, δεν είναι τόσο πολύ τσιγαρίσια, έρχεται λίγο πιο αεράτη, αλλά όχι τούμπανο αεράτο. Δηλαδή δεν θα μπορείς να κάνεις direct to lung, mouth to lung, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι σαν ντουάρι. Σαν ντουάρι είναι η τζούρα εδώ. Το αποτέλεσμα στη γεύση, επειδή έχω βάλει και στα τρία το ίδιο, φράουλα με νοικοτήνη αλάτων, θα έχω δηλαδή την ίδια αντιμετώπιση, απλά θα σας πω πώς μου φαίνεται στο ένα, πώς μου φαίνεται στο άλλο και πώς μου φαίνεται στο τρίτο. Εδώ μου χτυπάει αρκετά, χτυπάει περισσότερο την νοικοτήνη, δηλαδή επειδή έχουν την ίδια νοικοτήνη και στα τρία, την έχω αφήσει επίτηδες. Να σας πω τι έκανα, έχω φτιάξει ένα μπουκαλάκι και έχω χρησιμοποιήσει την Nic the Juice, αυτήν εδώ την νοικοτήνη. Nic the Juice είναι 10 ml, 18 και έχω ρίξει μερικές σταγόνες από άρωμα, όχι τώρα, πιο μπροστά, με άρωμα φράουλας. Απλά να σπάσει τη γεύση της νοικοτήνης, εντάξει. Εδώ μου χτυπάει πολύ λιγότερο η εμφάνιση της φράουλας, αλλά μου χτυπάει τσιγαρίσια φράουλα, δηλαδή περισσότερο στο καπνικό της στοιχείο λόγω της νοικοτήνης που έχει μέσα. Θα δούμε και στα άλλα βέβαια, θα σας πω σιγά σιγά στην πορεία. Ο Γαλάτης λέει τρως λίτρα εμφανιστικές, γι' αυτό το είπα, για να εμφανιστείς. Εντάξει. Κρίσα Ίντζελ, αυτό είναι 20 λεπτό το πολύ. Θα δείτε βέβαια ότι θα σταματήσει η φόρτισή του και θα είναι έτοιμο. Εδώ έχω να σκεφτείτε το Vapeccino, γιατί είμαι αποκλειστικά, όχι αποκλειστικά, να μην είμαι και άδικος, δεν είμαι αποκλειστικά όλη την ημέρα μόνο με αυτά, αλλά την περισσότερη ώρα της ημέρας μου σήμερα την έφαγα με αυτά. Έχω δίπλα το Vapeccino και φορτίζει, θα φορτίσει σε λίγο, έτοιμο θα είναι, και έχω αυτό και ατμίζω. Πολύ ωραία ερώτηση ο Δαμιανός έκανε. Δαμιανέ, η τεχνολογία είναι πολύ παλιά. Το ξέρουμε άλλωστε. Τώρα βέβαια βγήκε πάλι στην επικαιρότητα. Αλλά είναι σε συνδυασμό. Όσοι θα ακολουθήσουν την πορεία της νοικοτήνης αλάτων, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να την ακολουθήσουν, για τους δικούς του λόγους, και καλά κάνουν, εντάξει, δεν θα δουλέψει αυτό το σύστημα χωρίς την νοικοτήνη αλάτων. Έχω δοκιμάσει και τέτοιο σύστημα χωρίς νοικοτήνη αλάτων. Δεν δουλεύει, παιδιά. Άδικος ο κόπος. Νιώθεις όπως ένιωθες πριν. Η τεχνολογία δεν είναι καινούργια. Απλά κάνουν τώρα καινούργιες αναπροσαρμογές μέσα στις πλακέτες. Δεν ξέρω τι και λοιπά. Και στην εμφάνιση εννοείται για να τραβάει το μάτι. Δεν είναι καινούργια, αλλά έρχεται σε συνδυασμό. Οι συγκυρίες θα το κάνουν να μείνει στην αγορά. Θα μείνει καταρχήν πρώτα σε αυτούς που είναι καινούργοι, σε αυτούς που θέλουν να μπουν μέσα στο άτμισμα, και στην πορεία βλέπω και διαπιστώνω ότι το χρησιμοποιούν και άτομα που είναι για πολύ καιρό μέσα στο άτμισμα. Οπότε νομίζω ναι, σε συνδυασμό πάντα και όχι μόνο του. Μόνο του δεν θα πει τίποτα. Όχι μόνο αυτό, και οποιοδήποτε πόντου. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Οκ. Okay. Τέρμα. Εννοείται τέρμα. Θα τον πάρω αργότερα. Καταλάβατε τι λέω τώρα. Άρα αυτή η ερώτηση που έκανε ο Δαμιανός είναι super. Είναι πολύ σωστή και σίγουρα αυτό χρειάζεται να ξέρετε πρώτα, αν θέλετε να ακολουθήσετε την τεχνολογία αυτή. Σας είπα εγώ, σαν advanced πλέον, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Μου έχουν δώσει την εμπειρία που θέλω εγώ, αυτά τα σκατουλάκια που λέω, μικρά, σε πολλές στιγμές. Η γυναίκα μου γουστάει πάρα πολύ τρελά αυτά. Πάρα πολύ τρελά. Στη σχολή είναι απίστευτο. Δηλαδή, μάλλον σε γενικά σε κλειστούς χώρους, επειδή δεν δίνουν και αυτό το ντουμάνι καθόλου σχεδόν, μόνο την αίσθηση εσύ παίρνεις. Εγώ δηλαδή τώρα, τι ντουμάνι να πάρεις από αυτό. Αυτό είναι το ντουμάνι. Αν είσαστε των ντουμανιών και ότι γουστάρετε μόνο ντουμάνι στο άτμισμα, εννοείται ότι δεν σας κάνει. Εντάξει. Αλλά η αίσθηση τώρα που μου έδωσε είναι αυτό ότι στο τέλος αυτής της παρουσίας θα πάρω σίγουρα υπερκοτεινίαση, δηλαδή νοικοτεινίαση, ναι. Είναι το σύστημα αυτό που δουλεύει μόνο για να πάρεις εσύ την νοικοτήνη σου. Και έτσι να λειτουργήσει. Και σε τέτοιους χώρους που να είσαι και λίγο διακριτικός είναι άψογο. Καλησπέρα στους Vapers. Αυτό είναι το πρώτο σύστημα. Είναι σε διάφορα χρώματα, νομίζω έχει και μαύρο, αλλά μ' αρέσει και έτσι πως είναι. Δεν έχει κουμπί, τραβάς τζούρα, ατμίζεις. Στην εμφάνιση θέλω να μου πείτε σε πόσους αρέσουν αυτού του είδους τα pen style. Μοιάζει πολύ με το Fix, μοιάζει πολύ με το Vladin, είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είχα παρουσιάσει και το Voln Air παλιά, πολύ παλιά, που τότε ούτε πέρασε έτσι απαρατήρητο, γιατί δεν υπήρχε ένα συνδυασμό με νοικοτήνη ελάττο για να προχωρήσει το σύστημα. Αυτό που λέμε και στο Δαμιανό, ότι αν δεν είναι κάποιο συνδυασμό μεταξύ αυτού και νοικοτήνη ελάττο που δουλεύει άψογα σε αυτή την περίπτωση, δεν θα δουλέψει. Δεν θα δουλέψει καθόλου. Πάμε να δούμε. Προσωρινά θα το αφήσω. Εννοείται ότι θα το ατμίσω μαζί του. Πολύ μου άρεσε και αυτό. Θα σας πω στο τέλος ακριβώς τι μου άρεσε από όλα. Θα κάνω μια παρεσπονδία. Θα δουλέψω το Vapeccino τώρα. Θα δείξω και το Vapeccino. Να το βάλω μέσα. Για να σας το δείξω από την αρχή. Ναι. Το βάζω και αυτό μέσα. Έχω αφήσει και την αμπούλα έξω. Έχει μέσα. Εντάξει. Έχει μέσα κάτι ακόμα. Το κλείνω και θα σας το δείξω πάλι. Πριν όμως σας το δείξω, οι αμπούλες λέει του Σαμπέρ είναι όσο χαλαρή λένε. Μάκη, είναι χαλαρή αλλά δεν βγαίνει. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν προβληματικά μερικοί το δικό τους το pod, αλλά είναι χαλαρή όσο πρέπει να είναι χαλαρή μάλλον. Δηλαδή το κουνάω έτσι, πόσο θέλεις να είναι. Είναι ένας μαγνητάκος που είναι μέσα και κρατάει την αμπούλα. Δηλαδή τώρα εγώ έπρεπε να έχει φύγει από εδώ ή από εκεί, εντάξει. Αλλά όταν θες να το βγάλεις, βγαίνει κανονικά. Όταν πάει μέσα κουμπώνει και τέρμα υπόθεση, εντάξει. Δεν νομίζω αυτό είναι ένα πρόβλημα, ίσα ίσα που μου αρέσει ο τρόπος που είναι έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υποφέρει πολύ το ποντάκι μου για να βγάζω και να βάζω. Έχω δει και τέτοια ποντάκια που δυσκολεύεσαι να το τραβήξεις απάνω, εντάξει. Χάνει λέει ο ήχος ή εγώ χάνω. Δαμιανέ δεν είναι, είναι αντιστάσεις, εννοείται αυτό το podge που ξαναγεμίζει, εντάξει, ξαναγεμίζει. Παίρνεις αυτό το podge, σας έδειξα πως γεμίζει το συγκεκριμένο, ανοίγεις και τι εννοείται. Εννοείς την ίδια πορεία. Αν, η αντίσταση είναι εδώ μέσα στην αντίσταση. Εδώ στην αμπούλα, συγγνώμη. Γεμίζεις και αυτό είναι που όταν θα χαλάσει θα το πετάξεις και θα αγοράσεις μια καινούργια αμπούλα και θα αρχίσεις πάλι να την ξαναγεμίζεις μέχρι να φτάσει και αυτή να τελειώσει η διάρκεια της κεφαλής της. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι. Δεν ακολουθεί λέει εικόνα τον ήχο. Μάλιστα. Ωραίος. Μισό λεπτό να δω. Δεν ξέρω τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Άμα δεν ακολουθεί. Δεν ακολουθεί. Να κάνω reset. Μισό λεπτό λιγάκι. Πέστε μου τώρα αν είμαι εντάξει καλύτερα. Μεταγλωτισμένος, δεν πειράζει παιδιά, ευχαριστούμε. Αύριο πάλι. Γαλάτι. Λοιπόν, εντάξει. Ίσως είναι και θέμα lag, δεν ξέρω, αλλά θα μου πείτε κι εσείς αν στην περίπτωση αυτή είναι ο ήχος μου καλύτερος. Οκ, τώρα, μια χαρά. Κομπλέ. Ίσως δεν ξέρω, ίσως κάτι έπαθε πριν. Ευχαριστώ. Άρα καταλάβατε ότι η αντίσταση είναι μόνο αυτή. Εδώ η αμπούλα έχει μέσα την αντίσταση για όλα αυτά που χρειάζονται για να γίνει η ατμοποίηση. Τελειώνει η απόδοσή της. Την πετάς, παίρνει μια καινούρια. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν την πετάς με το πρώτο, όπως είχαμε ας πούμε στο Figs. Εδώ τη γεμίζεις και όσο αντέξει. Και αντέχει. Σας λέω ότι αντέχει μια αμπούλα, αν είσαι συνέχεια με αυτό. Εβδομάδα σίγουρα ελπίζω και παραπάνω. Εντάξει, τουλάχιστον έτσι σε μένα. Ναι, σίγουρα. Ο Αλέξανδρος λέει τα άλλα τα φταίνουν. Καλησπέρα στο Σπύρο. Το αφήνω αυτό στην πάντα. Έχει γεύση όμως, παρόλο που είναι με νοικοτίνη το 18 μιλιγκράμμ και λίγο σταγόνες από φράουλα, έχει αρκετά ωραία γεύση. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και το Mate One Vapeccino. Ήρθε από την ίδια τη μαμά, την εταιρεία. Είμαι σε αυτό εδώ. Ωραία, είμαι μέσα. Είναι αυτό το σύστημα. Θα το δούμε βέβαια και από κοντά, από το κουτί του. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση έχουμε μια μπαταρία 410 μιλιαμπερόρια. 10 μιλιαμπερόρια παραπάνω από το Saber. Εντάξει. Έχει και αυτό αυτόματο σύστημα που τραβάς τζούρα και ανατμοποιεί χωρίς να πατήσεις κουμπί. Έχει μια καινούργια δικιά του τεχνολογία στην αντίσταση αυτό που λέμε πριν. Είναι η GCT. Εδώ μας δείχνει πώς είναι το κάνθαλο όταν θα αρχίσει να χαλάει η αντιστασία, ότι αρχίζει να οξυδώνεται, ενώ σε αυτό δεν παθαίνει και πολλά πράγματα, οπότε κρατάει περισσότερο και το έχω διαπιστώσει αυτό στις αντιστάσεις που έχει μέσα. Ίσως περισσότερο δοκιμάζω το Vapeccino πολλές φορές και πολύ πιο παλιότερα το έχω από τα υπόλοιπα και διαπίστωσα ότι κρατάνε αρκετά και σε αυτόν οι αντιστάσεις. Πολύ καλό γι' αυτό. Και όπως λέει after 100 times λέει, μετά από 100 φορές που το έχεις δοκιμάσει, παύς φαντάζομαι τι λέει εδώ, δεν έχεις αυτό το αποτέλεσμα που έχεις με ένα κάνθαρ. Υπάρχει σε μαύρο και σε γκρι, αυτό που έχω εγώ είναι το γκρι. Δείχνει πως είναι αυτό το smart without bottom, δηλαδή χωρίς να πατάς κουμπί να ατμοποιεί κλπ. Και σου δείχνει εδώ διάφορες πληροφορίες. Καλό είναι να τις διαβάσετε. Άσε που έχουν μέσα πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να τα διαβάσετε. Τι γίνεται εδώ? Όταν εσύ αρχίζει να τελειώνει το κόλπο σου εδώ πέρα και αρχίζει η μπαταρία να φτάνει στα τελειώματα, αρχίζει να σου κάνει vibration και να σου πει ότι άντε πήγαινε να με φορτίζεις, Εδώ είναι ο τρόπος που γεμίζεις την αμπουλά από το πλάι, τραβάς. Έχει μέσα βέβαια και έξτρα ταπάκια που τραβάς αυτό την τάπα και γεμίζεις και συνεχίζεις να ατμίζεις. Προσέξτε εδώ πέρα υπάρχουν δύο ειδών αμπούλες. Η μία είναι για mouth to lung και η άλλη είναι για direct to lung. Αλλά έχετε τη διαφορά ότι μπορείτε να διαλέξετε από το προηγούμενο, με τι εσείς θέλετε να τμίζετε. Εντάξει, εδώ έχουμε κάτι έξτρα, ότι το έχουμε αμπούλες να διαλέξουμε από mouth to lung και direct to lung. Δείχνει τον τρόπο που εισχωρεί από τα airflows ο αέρας και πώς ανεβαίνει απάνω και τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες. Vapeccino έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά στο site. Δείχνει πράγματα πάρα πολλά για το pod σύστημα που έχει φτιάξει. Εδώ μας δείχνει πόσο διαρκεί η μπαταρία. Βέβαια, εντάξει, για 165 puffs ή για 56 days λέει, χωρίς να το πιάσεις και να ατμίσεις. Okay. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο τα puffs. 25 λεπτά μέχρι να γεμίσει είναι το συγκεκριμένο. 25 λεπτά μέχρι να κάνει full. Όλες οι προστασίες, όπως και στο προηγούμενο, παιδιά, υπήρχαν όλες οι προστασίες που θα χρειαστείτε. Ξέχασα να το πω. Και εδώ αρκετές προστασίες και από βραχικύκλωμα και από να ανεβούν οι θερμοκρασίες και κόφτη κλπ. Έχει πάρα πολλές προστασίες. Και τελειώνουμε εδώ. Πάμε να έρθω σε εσάς και συνεχίζουμε. Αυτά είναι που στην αρχή ήταν οι πληροφορίες που μας δίνει η Vapeccino μέσα από το site της για το Mate One. Έτσι λέγεται το pond, είναι Mate One από Vapeccino. Μέσα σε αυτό το κουτί θα το δούμε και από κοντά. Για να το δούμε από κοντά. Και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, παιδιά, βλέπω το site, τα σχόλια. Ωραία, είμαι εδώ πέρα. Έλα να σε... Εδώ. Αυτό είναι το κουτί, σε ένα κουτί καφέ οικολογικό, έτσι φαίνεται, με χρυσά γράμματα, Vapeccino, πολύ προσεγμένη και αυτό, και αυτό σαν κατασκευή. Εδώ βέβαια έχω το σύστημα, ναι, είναι αυτό η μπαταρία και αυτή είναι η αμπούλα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, μόλις το βάζω μέσα, είναι έτοιμο να ατμίσω. Μπορεί να μπει και με ανάποδο τρόπο, δεν ξέρω για κάποιο λόγο μπαίνει και ανάποδα. Βλέπετε, για να το βάλω και ανάποδα. Το διαβάζει δηλαδή, νομίζω κάνει και... Βλέπετε, μπαίνει και ανάποδα, οπότε διαβάζει και από τις δύο μεριές την αμπούλα. Δεν χρειάζεται να ξέρετε από πού την έχετε βάλει και πώς μπαίνει. Μπαίνει και έτσι και αλλιώς. Φορτίζει το ίδιο και αυτό από κάτω. Σου δείχνει εδώ πέρα πόσο έχεις ακόμα υγρό αναπλήρωσης. Αυτή είναι η αμπούλα. Αυτή είναι εδώ η ταπούλα που θα δούμε και άλλο τι έχει μέσα. Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, μισό λεπτό, γιατί το έχω, τώρα πρέπει να γεμίσω, δεν πειράζει όμως. Όλα γίνονται μαζί εδώ. Το έχω βάλει μέσα στο σύστημα του Smoant, το μπουκαλάκι. Έλα, μισό λεπτό να το βγάλω από εδώ. Γιατί όλο αυτό το υγρό που είχα φτιάξει για να ατμίσω. Και είμαστε εδώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Βέβαια μπορείς να βάλεις και κατευθείαν, να μην τρελαθούμε. Μπορείς να βάλεις και έτσι το μπουκαλάκι για να γεμίσει. Έχει μεγάλη οπή. Αλλά επειδή έχω βάλει εδώ το υγρό μου εγώ τώρα, κάνεις έτσι, πατάς και γεμίζεις. Έτσι ακριβώς. Εδώ σε αυτό έχουμε 1,5 ml μπαίνει μέσα σε αυτό. Άρα εδώ έχουμε λιγότερη από 1,8 που ήταν στο Saber. Αλλά και πάλι σας λέω ότι είναι τόσο εύκολο το γέμισμα που εντάξει, δεν σε γεμίζει κι άλλο πάνω. Απλά εγώ το άφησα τόσο. 1,5-1,8 το Saber. Και όταν βάλεις και την τάπα είσαι έτοιμος τώρα να το περάσεις μέσα. Και σου δείχνει το πράσινο φωτάκι ότι έχει διαβάσει την αμπούλα. Θα το δούμε, Σπύρο μου, για τις Joydeck το pod σε λίγο που θα έχω ακόμα ένα συγκριτικό. Παιδιά, έχω αρκετά συγκριτικά, έρχονται στην πορεία και άλλα ποντάκια. Θέλω να τα έχω έτσι με το να βοηθήσω τον άλλον να αποφασίσει ποιο θα έχει για να του κάνει περισσότερο τη δουλειά που θέλει εκείνος, γιατί όλα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, έχει την ιδιότητα να μπορείς να βάλεις αμπούλα και direct to lung και mouth to lung, οπότε αλλάζει η τζούρα κατευθείαν. Εδώ έχω βάλει βέβαια, εντάξει, τι να βάλω. Έχω βάλει την direct to lung, αλλά μπορώ να την κάνω και την direct to lung σε mouth to lung. Εντάξει, δηλαδή μπορώ να την έχω και αυτή λόγω ότι δεν είναι τόση η ποσότητα του ατμού που τραβάω με αυτό. Και γίνεται. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα άλλο να σας δείξω εδώ. Έχει μόνο να σας δείξω από κάτω. Να, αυτές εδώ είναι. Εδώ είναι μέσα τα διάφορα που έχει. Εδώ το USB, το micro USB καλώδιο. Να μην το ανοίξω τώρα κουτουρού. Εδώ ήταν μέσα η αμπούλα. Το manual που σου δείχνει πώς να γεμίζεις κλπ. Και βέβαια σου δείχνει ακόμα διάφορες πληροφορίες εδώ, τις διαστάσεις του, τι κάνει το καθένα, και όταν φτάσει ας πούμε στο 15% αρχίζει να σου κουδουνίζει εκεί, να κάνει vibration, ότι χρειάζεται φόρτιση. Ωραίες, ωραία, οι πληροφορίες αυτές όλες είναι μέσα σε αυτό το manual, και οι extra tab στην περίπτωση που έχεις κάποια χαλασμένη όταν την αγοράσεις κλπ. Θα υπάρξουν στο εμπόριο βέβαια και αμπούλες άδειες για να τις χρησιμοποιήσεις στο δικό σου Mate One. Τελειώσαμε και εδώ. Έρχομαι σε εσάς να κάνουμε και εδώ το δοκιμαστικό. Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα σας όσοι έχουν μπει ήδη μέσα. Είμαστε τώρα να δοκιμάσουμε, πριν δοκιμάσαμε το Saber, τώρα είμαι να δοκιμάσω το Mate One με direct to lung πάνω αμπούλα. Εγώ όμως θα το κάνω mouth to lung. Θα σας πω βέβαια πώς είναι η τζούρα αυτή. Έτσι είναι direct. Mouth to lung. Εδώ τι έχουμε. Η γεύση του υγρού έρχεται πολύ πιο δυνατή. Εντάξει, ιδιαίτερα στην direct. Και στην άλλη έρχεται, όπως είπα και στο προηγούμενο του Saber, που έρχεται λίγο με την νικοτίνη που μου φαίνεται λίγο παραπάνω, και σε αυτό φαίνεται λίγο παραπάνω στην mouth to lung, αλλά στην direct έρχεται περισσότερο η γεύση του υγρού, μάλλον του concentrate, της φράουλας με λίγα λόγια, και περισσότερο, και όχι τόσο πολύ της νικοτίνης. Η νικοτίνη χτυπάει μπαφ. Πάλι το ίδιο έχω εδώ, 18, Nic the Juice. Σας έδειξα πριν, είναι αυτή εδώ, Nic the Juice, 18 mg νικοτίνη αλάτων. Έχω βάλει και στα τρία, επαναλαμβάνω, το ίδιο. Και για να δούμε πάλι. Εδώ, όπως βλέπετε, και μάλιστα στην direct to lung έχουμε περισσότερο ντουμάνι. Έχουμε ντουμάνι σε αυτό. Φαίνεται άλλωστε. Στην mouth to lung όχι τόσο πολύ, αλλά έχουμε περισσότερο από το Saber. Εντάξει, έχουμε, φαίνεται περισσότερο από το Saber. Η τζούρα του είναι αεράτη. Τουλάχιστον σε αυτό που έχω τώρα μέσα στην αμπούλα αυτή, και είναι και λογικό γιατί σας είπα έχω μέσα την direct. Η mouth to lung είναι λίγο, μπορώ να πω, λίγο πιο σφιχτή από τους Saber μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα έχουμε και το Smoant. Λίγο πιο σφιχτή από τους Saber η mouth to lung, προσοχή. Σταύρο μου, δεν είναι πολύ σφιχτή, το είπα, είναι μια τσιγαρίσια αεράτη, δεν είναι πολύ σφιχτή του Saber. Δηλαδή μην φανταστείς ότι ήταν όπως είναι του Fix, όχι, είναι πιο αεράτη, και ούτε από το Vladin, πιο αεράτη. Εδώ η direct είναι πιο αεράτη από το Saber, αλλά η mouth to lung είναι πιο σφιχτή από το Saber σε αυτό εδώ το σύστημα. Πόσο κρατάει η αμπούλα, και αυτή σε αυτήν εδώ τη συσκευή, χωρίς υπερβολές, επειδή δυστυχώς το λέω τώρα και το καταγγέλνω, η εταιρεία μου έδωσε μία αμπούλα από το ένα και μία αμπούλα από το άλλο, και μία που είχε μέσα βέβαια, έπρεπε να είμαι και να παίζουμε αυτά. Έχει έρθει πολύ καιρό τώρα το Mate One, και βλέπω και διαπιστώνω με χαρά όμως ότι μπορεί να μου κρατήσει άνετα μια μισή εβδομάδα με αυτόν τον τρόπο που εγώ ατμίζω, και να το έχω, να του βάζω, προσοχή εδώ, οτιδήποτε υγρό, γιατί στην αρχή δεν του βάζα νικοτίνης αλάτων μόνο και λίγο από άρωμα, έβαζα κατευθείαν το υγρό που είχα φτιάξει με νοικοτήνη αλάτου. Πάντα επιμένω και σας το επισημαίνω συνέχεια, δεν δουλεύουν αυτά χωρίς νοικοτήνη αλάτου να είναι αρκετή. Όχι, μπορεί να μην είναι 18, αλλά να είναι αρκετή. Δεν δουλεύουν αλλιώς. Δηλαδή τσάμπα θα το πάρετε. Γι' αυτό επιμένω όταν λέω ένα pot για να λειτουργήσει και να κρατήσει και να το γουστάρετε πρέπει να έχει νοικοτήνη αλάτων αρκετή. Στέφανα Λιματήρη, αυτό το συγκεκριμένο, ενώ το Σαμπέρ ξέρω σας έδειξα πριν, είναι αρκετά φτηνό και αυτό είναι φτηνό. Παιδιά, όλα αυτά δεν θα είναι πάνω από 30 ευρώ, δεν ξέρω παιδιά, θα σας γελάσω. Αλλά αυτό δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, δεν ξέρω ακόμα. Είναι ακόμα δηλαδή να έρθει στην Ελλάδα. Και όπως και το Smoant. Αυτές οι συσκευές δεν θα είναι ακριβές. Όλες αυτές πάνω κάτω δηλαδή θα έχουν μια normal τιμή. Θα κρατάει στη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή αυτό δεν θα σας χαλάσει φαϊπίν, ξέρω, αύριο ή μετά από ένα μήνα ή μετά από 2 μήνες, θα κρατήσει η μπαταρία του φόρτιση-ξεφόρτιση. Οι αμπούλες είναι αυτές που είναι το αναλώσιμό του, που αυτές θα αλλάζεται και ευτυχώς και στα 3 απόψε είναι πάλι, μπορούμε να τις ξαναγεμίσουμε, άρα κρατάει και η αμπούλα, ανάλογα βέβαια με τα υγρά και αυτό που είπα πριν ότι μου κράτησε 1,5 εβδομάδα και με ό,τι υγρό είχα βάλει μέσα, βρωμιάρικο ή όχι, ξέρετε τώρα με τη μάκα κλπ. Χάρηκα γι' αυτό γιατί δεν έχω ακόμα τη δυνατότητα να βρω αμπούλες εδώ στην Ελλάδα για το Mate One. Μέχρι στιγμής γιατί δεν έχει καν στην Ελλάδα. Καλησπέρα στον Μίλτο. Ουφ, εγώ δεν σου είπα υπερκοτεινία σε τα πάρω σήμερα. Ναι, τραβάω, αλλά σου... Το νιώθω, έχω και κοκκινήσει γιατί εντάξει η νοικοτήνη παιδιά εννοείται ότι σας φέρνει έτσι, μια εφορία, σας φέρνει κάτι τι σας πούμε, αλλά δεν μπορείς αλλιώς τώρα μιας και είναι η παρουσίαση να το αφήσεις τώρα και να λες μόνο και χωρίς να ατμίσεις, χωρίς να το βλέπει ο κόσμος τι κάνει και πώς θα το διαρκεί κλπ. Υπομονή θα κάνω, μου αρέσει έτσι κι αλλιώς και ο τρόπος που ατμίζουμε αυτά, είμαι ευχαριστημένος εγώ και αυτό έχει σημασία. Στην προκειμένη, γιατί θέλω να το μεταδώσω και εσάς ότι είμαι ευχαριστημένος με το συνδυασμό αυτό που κάνω με αυτά εδώ τα συστήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, στο διάστημα της ημέρας, εκεί που βαριέσαι να χτίσεις, παίρνεις ένα και βγαίνεις, φεύγεις. Παίρνεις και ένα υγρό και φεύγεις. Κρατάει η αμπούλα μέσα, δηλαδή φανταστείτε τώρα αυτή η αμπούλα που έβαλα μέσα 1,5 ml, που δεν έβαλα βέβαια αυτή τη στιγμή, δεν το γέμισα μέχρι απάνω κανονικά, θα κρατήσει. Γιατί δεν μπορείς να ατμίζεις πάρα πολύ. Σου δίνει την εφορία, σου δίνει την ευχαρίστηση, σου δίνει όλο αυτό που θέλεις, αλλά δεν τραβάς κάθε τόσο για λιγάκι. Το καταλαβαίνεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή, λόγω ότι πρέπει να κάνω την παρουσίαση, τραβάω θέλοντας και μη. Το Σαμπέρ λέει 22 ευρώ. Μια χαρά είναι να μα πάρεις 2 εσύ, Μάικη, ειλικρινά. Σε όλα αυτά τα συστήματα, παιδιά, δεν είμαι αυτός που θα σας δείξω και θα σας προωθήσω και θα σας συμβουλέψω να πάρετε τα βαριά συστήματα με τους βαριούς ατμοποιητές απάνω με το τούμπανο, το mod. Είναι αυτό που θα σου φέρει την ευχαρίστηση και θα προχωρήσεις παρακάτω. Χωρίς να σου δείχνει ότι το παρατάω στην πάντα. Δεν θα είμαι αυτός, ποτέ δεν θα είμαι αυτός. Μπορώ να προτείνω ένα IO therapy με την ανάλογη χρήση του σε κάποιους και θα μπορούσα να προτείνω και ένα τούμπανο μοντάκι μαζί με ένα τούμπανο που επισκευάσουμε πάνω σε αυτούς που χρειάζεται να το πω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν άδικο να μην πω ότι αυτά κάνουν δουλειά. Όμως επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ πολλές φορές σε αυτό το διάστημα της απόψινής παρουσίασης ότι πρέπει να είναι σε συνδυασμό με νοικοτήνη αλάτου. Το είπα αυτό, 1,5 εβδομάδα μου κράτησε στο Vapeccino, στο Mate, ας πούμε εδώ. Στο άλλο πάλι 1 εβδομάδα και που εγώ νομίζω τόσο και ακόμα δεν έχει τελειώσει παιδιά, μην τρελαθούμε, δεν έχει ακόμα κάνει κάτι, εντάξει, δεν έχει γίνει, δεν χρειάστηκε να κάνω αλλαγή, αλλά μέχρι στιγμής επειδή το έχω πολύ πιο αργά από τα υπόλοιπα, μάλλον από αυτό, μέχρι στιγμής είναι 1 εβδομάδα, άμα πάει 1,5 θα σας πω 1,5 και αυτό, γιατί το μόνο που κάνω είναι ότι βάζω μέσα υγρό αναπλήρωσης, δεν ξέρω ακόμα, εντάξει, μέχρι στιγμής είναι τόσο και καλά είναι τόσο, 1 εβδομάδα για 3 ευρώ αμπούλα, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε. Πάρε μια τζούρα λίτο. Καλησπέρα στο Συμπροπλίδι. Κανόνισε λέει να πιάσεις τα τραγούδια τώρα. Κάνει δουλειά το σκατούλι. Λοιπόν, θα πω στο τέλος για τα 5 σημεία που είναι σήμερα σε σύγκριση. Και επαναλαμβάνω ποια είναι τα 5 σημεία. Είναι η εμφάνιση, είναι η κατασκευή, είναι ο τρόπος που τραβάς τζούρα, αν είναι σφιχτή ή όχι. Τα λέω στο διάμεσο, θα τα κάνω βέβαια και ένα συνοπτικό στο τέλος. Οι αμπούλες τι χωρητικότητα έχουν και πόσο διαρκούν και τι είναι η καθεμιά, αν γεμίζουν ή όχι. Που στην προκειμένη περίπτωση και οι τρεις και των τριών αυτών γεμίζουν και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι η απόδοση που έχουν και βέβαια φυσικά η κατασκευή τους. Σαν κατασκευή, σαν τρόπος που το κρατάς, σαν γενικά ρε παιδί μου, αν είναι στιβαρό, αν είναι καλή κατασκευή και δεν μοιάζει με ένα παιχνίδι πλαστικό. Εντάξει. Αυτά είναι και τα 5 σημεία που θα γίνουν συγκριτικό απόψε. Τελειώσαμε. Θα πάμε μια τζούρα. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια της Νομπάκο. Δεν το έχω στα χέρια μου, παιδιά. Δυστυχώς μέχρι στιγμής. Θέλω να το έχω σε συνδυασμό με νοικοτήνη αλάτου, να δω και τι κάνει αυτό. Εδώ είμαι. Όποιος θέλει να μου το στείλει για να το κάνω και αυτό, γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να έχω όλα τα ποντάκια του κόσμου. Εννοείται. Μάκη με την... με την κανονική νοικοτήνη δεν θα έχεις τόσο καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω παιδιά, δεν είμαι φαν, να μην παρεξηγηθώ κιόλας, δεν είμαι φαν full τούμπανο με τις νοικοτήνες αλάτου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτήν εδώ την περίπτωση είμαι πολύ φαν. Δουλεύει. Δηλαδή λες Κώστα ότι δεν είναι μια μόδα και ότι σύντομα θα περάσει. Όχι, δεν είναι μόδα και δεν θα περάσει εύκολα. Ίσως θα αντικαταστήσει του παλιού τύπου αυτές που είτε. Ξέρετε παιδιά, είμαστε εμείς που τα βλέπουμε λίγο έτσι κάπως. Επειδή είμαστε μέσα σε groups, μέσα σε hobby, μέσα σε όλα αυτά και το βλέπουμε λίγο παράξενο όλο αυτό. Αυτό θα περάσει πάρα πολύ καλά, τούμπαλο θα περάσει, σε αυτούς που δεν είναι με επισκευάσιμους. Είναι μόνο με εργοστασιακούς και με οίκο μπαταρίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω. Θα αντικαταστήσει μάλλον το σύστημα που είχαν πριν. Άνετα. Και αν βέβαια έχουν και την καλή βοήθεια από τα μαγαζιά στο να τους εξηγήσουν πράγματα, σίγουρα θα περάσει άνετα και σε αυτούς. Θα αντικαταστήσουν τις οίκο μπαταρίες τους. Αλλά εκτός από αυτό είναι και σε εμάς. Πώς θα έρθει και θα γίνει και με εμάς ένα με εμάς. Καταλάβατε, γιατί σε χώρους που δεν μπορούμε να ατμίσουμε, ένα τέτοιο σύστημα θα περάσει άνετα. Θα μπορέσουμε να βολευτούμε άνετα. Και εκτός αυτού το βάζεις στο τσεπάκι και εκεί που γουστάρεις και είσαι τούμπανο και είσαι μες στα νεύρα που λένε, έχεις τύχει και σε αυτό, ή κάπου που θέλεις κάτι άλλο ρε παιδί μου και την ώρα, λίγο πιο δυνατό. Δεν χρειάζεται να, όπως έκανα πριν εγώ και είχα και μια εξάρα φερρυπίν και άντε το έβαζε εκεί πέρα έτσι μόνο και μόνο. Τώρα παίρνεις αυτό και ατμίζεις και είσαι μια χαρά. Σε ένα μπαράκι, ξέρω εγώ. Θέλεις κάτι, παίρνεις ένα ποτό, ρε παιδί μου, είσαι κάπως. Ας πούμε, δουλεύει αυτό. Εντάξει. Και είναι και η απόδοση του τέτοια που δουλεύει στο μυαλό. Αυτόματα. Δηλαδή, προσομοιώνει κάτι που εσύ θέλεις εκείνη τη στιγμή. Μέσα στο εισαγωγικά τσιγάρο, που δεν πατάς τίποτα, έχεις μια τζούρα ανάλογη. Ναι, κάτι τέτοιο θα δουλέψει. Δεν είναι μόδα. Μόδα ήτανε πριν. Χωρίς συνδυασμό με την εικονία αλάτων. Τότε που πέρασε έτσι, απλά και πέρασε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα είναι ευτυχώς ότι θα το προτιμήσουν πολλοί. Και όσο θα περάσει ο καιρός, θα δείτε ότι όσο περνάει ο καιρός, θα δείτε ότι θα βγαίνουν και καινούργια. Και όπως βγαίνουν καινούργια. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μόδα. Αλλαγή τρόπου ατμίσματος. Τι λέτε, το βλέπω το. Τελειώσαμε και με αυτό. Προσωρινά δηλαδή, εντάξει. Το αφήνω και αυτό στην πάντα. Να βάλω μέσα, τι έχω βγάλει από εδώ, όλα τα έχω βγάλει. Ωραία, είχε και ένα μπουκαλάκι μέσα, το θυμάστε, μέσα στο Smoant, οπότε δεν θα το βάλω μέσα. Απλά θα σας το αναφέρω ότι υπήρχε μέσα. Και θα δείξουμε και το κουτί του, ωραίο κουτί, πού σε κουτί, εδώ, ωραίο κουτί, το αφήνω εδώ στην πάντα για να περάσουμε πρώτα στο site, άντε να δούμε, πού είναι το site, εδώ, πάμε να δούμε λοιπόν και το Smoant, τι είναι, μέσα από το site της ίδιας της Smoant, αγαπημένη εταιρεία, μας έκανε λίγο νερά με το Silent που, okay, μας χάρασε. Το έγραψε κιόλας, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, είμαι μέσα στο site της για το S8 ή S8 Pod Starter Kit. Δείχνει, είναι άλλος τρόπος τώρα βέβαια σε ποντάκι, είναι, εγώ το λέω βότσαλο, μοιάζει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ωραία κατασκευή, γυαλιστερό από πάνω σαν βότσαλο, εντάξει, δεν ξέρω πώς μπορώ αλλιώς να το πω, έχει μια ιδιαίτερη κατασκευή, μπορώ να πω θα αρέσει σε αυτούς που θέλουν λίγο πιο gadget φάση, άλλο σύστημα όμως, εντάξει, εδώ γράφει αρκετές πληροφορίες και υποπήρε το κόσετ, από Ferrari λέει, Lamborghini κλπ. Ναι, και το υλικό που έχουν χρησιμοποιήσει είναι πάνω κάτω αυτό, πολύ ψηλό στα πλάγια, το USB δείχνει που είναι. Εδώ είναι τι περιέχει μέσα το πακέτο, που αυτά εκτός από το μπουκαλάκι που έβγαλα τώρα για να σας γεμίσω το Mate One, είναι όλα τα υπόλοιπα. Η αμπούλα του είναι αυτή εδώ, το κατρίτς, έχει ένα κατρίτς μέσα δυστυχώς, ναι, ναι. Και σίγουρα αυτό που σας ενδιαφέρει είναι πώς... μιλαμπερόρια είναι η μπαταρία, πόσα χωράει μέσα το πόντ, πώς λέγεται, η αμπούλα μέσα κλπ. Έχουμε λοιπόν 370 αυτή τη φορά, λιγότερο από τα υπόλοιπα, περισσότερο έχει σε capacity, σε μπαταρία το Mate One σε 410 μιλαμπερόρια, 400 είναι το Saber και αυτό είναι 370 μιλαμπερόρια, όμως μεγαλύτερη αμπούλα. Έχουμε 2 ml αυτή τη στιγμή και η αντίστασή του είναι στα 1,3 ohm και λοιπά και λοιπά. Εδώ είναι το σύστημα όλο. Το βλέπετε εσείς φαντάζομαι, ναι, το βλέπετε. Εδώ δείχνει όλο το σύστημα πώς είναι ξεχωριστά τα κομμάτια. Όταν πατάμε, όχι όταν πατάμε, δεν πατάμε ούτε σε αυτό, αλλά όταν τραβάμε τζουρα, ανάβει εδώ ένα φωτάκι, μπλε. Δείχνει εδώ ακριβώς πώς μπαίνει. Εδώ χρειάζεται συγκεκριμένος τρόπος για να μπει, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εντάξει. Και εδώ αυτό που βλέπετε εδώ το σύστημα είναι για να γεμίζουμε. Εδώ δείχνει μέσα τα εντόστια του. Όλα αυτά. Ένας καινούριος ας πούμε τρόπος που τραβάει τον αέρα και ψύχει μέσα όλο το κόρτο εκεί πέρα μέσα. Δείχνει αρκετά. Έχουμε πάστρου αυτή τη φορά. Ναι, αυτό δουλεύει με πάστρου. Ξέχασα να δούμε και τα υπόλοιπα. Θα τα δω βέβαια σε λίγο. Όλες τις προστασίες που χρειάζεστε. Και εδώ δείχνει πώς γεμίζουμε. Τραβάμε το κομμάτι αυτό από την αμπούλα. Σαν τάπα είναι και αυτό. Γεμίζουμε. Πανεύκολο, δεν θα σας χρειαστεί να σας το δείξω. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Εντάξει. Το καταλαβαίνετε. Είναι μια τάπα που την ανοίγεις και βάζεις με το μπουκαλάκι. Εδώ όμως θα χρειαστεί το μπουκαλάκι. Γι' αυτό σας το παρέχει μαζί. Δεν μπορείτε δηλαδή να γεμίζετε με ένα οποιοδήποτε μπουκάλι. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να έχετε αυτό. Εντάξει, και δεν χαλιέμαι. Δεν χρειάζεται να χαλιέσετε κιόλας. Όλα αυτά που χρειάζεται να μάθετε, μάλιστα, εδώ. Τελειώσαμε με αυτά. Έρχομαι σε εσάς. Κάνει λέει και γκέλησε νερό. Άμα το δεις από κοντά, είναι όμορφο. Παιδιά, είναι το... πιο όμορφο από αυτά που σας έδειξα απόψε. Εντάξει, όμορφο. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι και ο τρόπος που το κρατάς στα χέρια σου. Θα δούμε βέβαια και στο κοντινό του. Έχει άλλη νοοτροπία στο να το έχεις και να το κουβαλάς με το σχήμα που έχει. Και εντάξει, θα δούμε. Πιστεύω ότι θα δούμε και θα σας δείξω και τελείως άλλα κόλπα, ας πούμε. Μπορεί να είναι και κύκλος, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή... απίστευτα πράγματα θα βγάλουμε ποντάκια και ανάλογα ποιος σας αρέσει. Και επανέρχομαι τώρα να σας πω και επαναλάβω πάλι την ερώτηση. Θέλω να μου γράψετε ποιο από τα 3 που σας έδειξα απόψε, αυτό που θα το δείτε βέβαια και σε replay, εσείς που το βλέπετε τώρα σε replay, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο είναι αυτό που σας άρεσε περισσότερο σαν εμφάνιση. Απλή ερώτηση. Μα, με ενδιαφέρει και αυτό, ενδιαφέρει όλους αυτό. Να δούμε εκτός από τις αποδόσεις που έχει κάποιο και ποιο είναι αυτό που σας άρεσε σαν εμφάνιση. Ποιο είναι αυτό που σας βολεύει σαν εμφάνιση. Εντάξει, ωραία. Άρα τελειώσαμε και πάμε να το δούμε και αυτό από κοντά. Εδώ είναι το κουτάκι του S8 Pod Starter Kit από Smoa. Η Smoa, παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα... μείνει σαν εταιρεία αρκετά, θα αγαπηθεί σαν εταιρεία αρκετά και νομίζω αυτό το χρόνο που διανύουμε θα δείξει και άλλα πραγματάκια σε εμάς. Μακάρι, κάνει ωραίες κατασκευές. Ας φτιάξει λίγο και του Σάιλον την. Πω πω, εγώ καφιάρικνω συνέχεια. Του Σάιλον την οθόνη, γιατί. Πολύ στεναχωρήθηκα. Πολύ. Βγάζουμε το κοπάκι και έχει εδώ μέσα πολλά πραγματάκια. Καλό είναι να τα διαβάσετε. Εδώ είναι το manual. Δείχνει, εντάξει, κάποιες πληροφορίες. Τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο. Διαβάστε τα. Έχει τους κόφτες του. Έχει διάφορα πράγματα. Διαβάστε τα. Είναι τώρα. Δείχνει ότι δουλεύει άψογα με νοικοτήνη αλάτων και στο προτείνει. Εδώ ότι είχε περάσει τους ελέγχους και ότι είχε περάσει να μπορέσετε και εσείς να το λειτουργήσετε, ότι έχει πιστοποιηθεί ότι είναι εντάξει σαν συσκευή. Τι έχουμε εδώ? Κάτι κινέζικα. Οκ. Μάλλον εδώ πρέπει να είναι η κάρτα εγγύησης. Ναι, η κάρτα εγγύησης είναι αυτή. Ναι, ναι. Και εδώ δείχνει τον τρόπο που γεμίζει, αυτό που σας είπα και πριν. Βγάζουμε την ταπούλα και είναι πανεύκολο να γεμίσει στο σύστημα. Τι να προσέξετε, μην γεμίζετε από τη μέση. Εγώ πήγα να το γεμίσω από τη μέση, παιδιά. Okay. Έχει μια τρύπα στη μέση. Όχι τρύπα, έχει κάτι στη μέση που εκεί από εκεί κάνει την ατμοποίηση. Την πρώτη φορά γυάλασα πάρα πολύ. Κόντευα να τη χαλάσω κιόλας. Έλεος. Αλλά εντάξει. Το κατάλαβα μετά όταν τη διάβασα. Γι' αυτό λέμε διαβάστε τα περιεχόμενα από τις πληροφορίες που σας δίνει το πακέτο. Αλλιώς δεν την παλεύετε. Και εδώ είναι το ίδιο το ποντάκι, το βότσαλο που λέω. Κοιτάξτε ωραίο που είναι. Είναι όντως σαν βότσαλο. Είναι αυτά που βλέπουμε στην παραλία. Εντάξει. Τι άλλο έχει μέσα? Εδώ δεν το ανοίγω τώρα, είναι κρίμα. Είχε μέσα το μπουκαλάκι. Δεν το ανοίγω, είναι κρίμα λέω, αλλά το ανοίγω. Εντάξει. Το μπουκαλάκι και το micro USB καλώδιο. Για να το δούμε και αυτό από κοντά. Αυτή είναι η αμπούλα. Αυτή εδώ που γίνεται οι επαφές. Και εδώ είναι ο τρόπος που γεμίζεις. Δηλαδή αυτό το σηκώνεις, γεμίζεις, το κλείνεις και λοιπά. Αυτό που διαπίστωσα όμως είναι ότι δεν βγάζει υγρά, αλλά πάντα εδώ πέρα το βλέπω ότι έχει μία υγρασία. Σε αυτή την αμπούλα βλέπω ότι έχει μία υγρασία. Δεν είναι πολύ, κοιτάξτε εδώ, δεν είναι τρελό, αλλά βγάζει μία τέτοια υγρασία. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα, όχι, αλλά σας το είπα εγώ να το δείτε. Κάτσε το σκουπίσουμε τώρα. Δεν έχει υγρασίες δηλαδή έξω, εννοείται ότι αυτό είναι childproof, δηλαδή τίποτα έξω δεν θα βγάλει ποτέ υγρασία, αλλά μέσα όταν ανοίγω για να γεμίσω, διαπιστώνω εκεί απάνω χρειάζεται σκούπισμα. Τώρα βέβαια πρέπει να το σκουπίσω, ας το σκουπίσω. Και είναι εδώ, από τα πλάγια είναι για το micro USB, εδώ. Και από εδώ τραβάμε την τζούρα. Εντάξει, πάμε να σας δείξω και αυτό τι λέει. Κολλήσαμε στο Saber. Εδώ έχουμε μόνο 1,3 αντίσταση και η τζούρα είναι μία. Εντάξει, μία τζούρα. Δεν είναι δηλαδή όπως είχαμε πριν, να διαλέξουμε ανάμεσα σε direct in mouth to lung όπως είχαμε στο Mate One. Είναι ακριβώς σαν το Saber. Η τζούρα όμως εδώ είναι σαν το Saber. Είναι σαν το Saber, δηλαδή έχουμε μια αεράτη, μάλλον λίγο, μπορεί να είναι λίγο πιο σφιχτή από το Saber. Πολύ λίγο όμως, δηλαδή δεν μπορείς να το καταλάβεις εύκολα. Γι' αυτό είμαι λίγο στην φάση να σκεφτώ ποιο είναι. Αλλά μιας που τα έχω εδώ πέρα όλα μαζί, ήρθε η ώρα να τα δούμε και αυτά μαζί. Πάμε να δούμε πρώτα τις τζούρες και να κάνουμε και το συγκριτικό. Μιας που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πάμε να δούμε πρώτα για το Mate. σφιχτή, λίγο πιο αεράτη από αυτό και λίγο πιο αεράτη. Αλλά για να με δίκαιος εδώ έχω βάλει όμως την direct to lung. Όταν θα ήταν να είχα βάλει μέσα την mouth to lung θα είμαστε ανάποδα. Εντάξει, έτσι. Το επαναλαμβάνω, αν είχαμε τη mouth to lung θα είχαμε σφιχτή, λίγο πιο αεράτη και λίγο πιο αεράτη. Τώρα όμως επειδή έχω μέσα την direct to lung είμαστε εδώ. Ότι το Saber είναι στη μέση, σε θέμα τζούρας, πιο σφιχτή έρχεται το Smoant, μετά έρχεται το Saber και μετά έρχεται το Mate One. Από θέμα τζούρας. Από θέμα κατασκευής. Θέμα κατασκευής. Όλα είναι στην βαρά. Δεν είδα κανένα που να ήταν ψεύτικο στο θέμα να τα πιάσω, όπως έχω δει σε κάποια άλλα. Είναι στη βαρά. Αν θα έλεγα ποιο είναι πιο στιβαρό, εντάξει, είναι το Smoant. Το βλέπεις δηλαδή πιο fix κατασκευή, πιο μπόμπα, ας πούμε, εντάξει. Από θέμα απόδοσης. Απόδοση. Τι να πω, και στα τρία είναι μια χαρά. Και τα τρία μου είχαν την απόδοση που ήθελα εγώ. Πέρα της πλάκας. Ανάλογα βέβαια την τζούρα, εντάξει. Αυτό έχει το χαρακτηριστικό που πρέπει να ξεκαθαρίσεις στο μυαλό σου. Ανάλογα με την τζούρα. Η απόδοση όμως και στα τρία ήταν αυτό. Δηλαδή και η μπαταρία μου κράταγε καλά και δεν είχα προβλήματα όλο αυτό το διάστημα που άτμιζα μαζί τους. Περισσότερα βέβαια άτμιζα με το Mate, γιατί το είχα και πιο μπροστά. Στο κατόπιν ήρθαν και τα υπόλοιπα. Συνέχισα και με αυτά να κάνω τα τεσταρίσματα. Δεν είδα κάτι που να έλεγα oh. Εδώ, λίγο προσοχή όμως, διαπίστωσα στο πρώτο γέμισμα, όταν έβαλα το υγρό, εννοείται ότι έβαλα και το υγρό και στα τρία. Στην αρχή όχι, σε αυτό δεν έβαλα στην αρχή το ίδιο. Τελείωσε και μετά τώρα στην παρουσίαση βάζω και στα τρία το ίδιο. Αλλά στην αρχή σε αυτό όταν έβαλα μέσα και γέμισα, ίσως μου έδωσε λίγο πλαστικίλα στην αρχή. Ξαφανίστηκε μετά από καμιά δεκαριά τζούρες. Αλλά είχα αυτή την εντύπωση. Μπορεί όμως να έφταιγε και η νοικοτήνη αλά του. Ή μπορεί να ήταν και αυτό σαν θέμα της αμπούλας. Έτσι ένιωσα δηλαδή όταν πρώτο άτμισα μαζί του, σαν μια πλαστικίλα. Δεν ατμίζω δυστυχώς ή ευτυχώς ή δεν ξέρω τι πώς να το πω, με μηδενική. Είμαι με 18, Nic the Juice, ειλικρινά σου. Δεν χαραμίζω αυτά τα συστήματα με καθόλου μηδενική. Δεν δουλεύουν μηδενική. Σας το λέω παιδιά, τσάμπα θα τα πάρετε. Δεν δουλεύουν. Δοκίμασα. Ειλικρινά δοκίμασα. Απλά και μόνο να δω. Όχι, δεν λειτουργούν ούτε με την κανονική. Δηλαδή, τώρα έχω κάνει όντως, δηλαδή βλέπετε εσείς πως είμαι. Ηλέκτρα. Θα καγού. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω. Άρα, καταλάβατε πως είναι οι τζούρες. Δείτε το σε replay όσοι δεν το έχετε ακούσει, να μην το ξαναλέμε. Από θέμα κατασκευής, εξήγησα ότι όλα είναι στιβαρά. Απλά αυτό μου φαίνεται λίγο έτσι πιο, ναι, πιο περιποιημένο, ξέρω εγώ. Θέμα κατασκευής. Αλλά αυτά θέλοντας και μη θα είναι έτσι. Πανάλαφρα, αυτό είναι το πιο βαρύ. Εντάξει, αυτό είναι το πιο βαρύ, αυτά είναι πούπουλα και το Saber είναι το πιο πούπουλα από όλα. Γιατί όχι, μιας που τα έχουμε όλα εδώ πέρα μπροστά μας, θα το δούμε και αυτό, γιατί κάποιοι ζητάνε να μην κουβαλάνε μαζί τους το τσεπάκι, γιατί στο τσεπάκι ένα τέτοιο σύστημα, μα είναι βαρύ, εντάξει, δεν νιώθουν και καλά οι υπόγρος, αν θες να το κουβαλάς, για να δούμε, τι θα δούμε. Ωραία, για να δούμε από κοντινό, εδώ, βάζουμε απάνω το σύστημα του Smoant, είναι 72 γραμμάρια, βάζω το Saber, είναι στα 22, μεγάλη διαφορά, 22,3 και το 39,5 είναι το Mate 1, άρα βλέπετε ότι το Saber όντως και το καταλαβαίνεις βέβαια και στο χέρι, ότι είναι το πιο ελαφρύ. Καλό είναι γι' αυτό, είναι καλή η σύγκριση που μπορείς να κάνεις με ένα τέτοιο pod, γιατί ξέρετε τώρα αυτό ίσως αν το βάλεις στη τσεπή μπορεί να πέσει, το κοιτάνε πολύ αυτό, υπάρχουν άτομα που το κοιτάνε και αυτό, να είναι λίγο πιο ελαφρύ, να μην έχει δυσκολία στο να τον κουβαλάς μαζί. Και δεν μπορείς, άμα θέλεις, δηλαδή πρέπει να κουβαλάς δύο τέτοια, το ένα στο τσαντάκι και το άλλο στο, εδώ, στο τσεπάκι, εντάξει, για να μπορείς να τμίζεις. Προχωράμε. Η αμπούλια, η χωρητικότητα. Μάλλον η απόδοση, σας είπα ότι και στα τρία το βρήκα απίθανο και τα τρία δεν είχαν κανένα θέμα στο θέμα απόδοσης. Ό,τι ζήτησα αυτό πήρα. Εντάξει, και στο θέμα να κρατήσει η μπαταρία τους, αυτό που είχαν αυτό μου δώσανε, για να τις φορτίζω και να τα ξεφορτίζω και όλα αυτά, δεν είχα θέμα. Στο θέμα της χωρητικότητας τώρα, εντάξει, στο Saber έχουμε 1,8, 1,5 ml δηλαδή χωρητικότητα, εντάξει, 1,5 είναι στο Mate και 2 ml είναι στο Smoant S8, περισσότερο το Smoant. Μικρή διαφορά, αλλά μετρήσιμη, λόγω ότι είναι ένα που μετριέται ακόμα και η μία τζούρα που θα έχεις παραπάνω. Εντάξει, μετριέται και αυτό για τους ευνόητους λόγους. Άρα έχουμε μια χωρητικότητα μεγαλύτερη στο Smoant, όσοι βέβαια ζητάνε να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα. Θέμα τζούρας το είπα. Όσοι δεν το είδατε, γυρίστε πίσω replay να μην το επαναλάβω. Και θέμα εμφάνισης. Θέμα εμφάνισης τώρα είναι στα προσωπικά γούστα του καθενός. Θέμα εμφάνισης. Για πρωτοτυπία έχουμε το Smoant, στην περίπτωση και των τριών. Δεν με χαλάνε και αυτά, ρε παιδιά. Ειλικρινά δεν με χαλάνε, γιατί έχουν και αυτό το στυλάκι τους. Δηλαδή, εσείς αποφασίσετε. Σε αυτό δεν μπορώ να επεμβώ. Άλλοι τα γούστα τα δικά μου, άλλοι τα δικά σου. Άρα, έκανα εγώ το συγκριτικό. Σας έδειξα ακριβώς πώς και τα τρία συμπεριφέρονται στο άτμισμα. Οι προσωπικές εμπειρίες που θα έχετε αργότερα με αυτά, τι είναι αυτό που σας αρέσει με λίγα λόγια, τι είναι αυτό που έχετε συνηθίσει με λίγα λόγια τόσο καιρό και στην τζούρα και γενικά, και αποφασίστε. Από γεύση ποιο είναι το καλύτερο? Το Mate One διαπίστωσα με την Direct to Lung ότι έχει καλύτερη γεύση, ακόμα και με τη Mouth to Lung που σου δίνει. Σου παρέχει δηλαδή έξτρα να έχεις τη δυνατότητα αυτή. Από όλα, το Mate One μου έδωσε όχι τόσο πολύ να φαίνεται η νοικοτήνη. Θα πνιγώ κι άλλο. Όσο φαίνεται η νοικοτήνη. Σε όλα φαίνεται η νοικοτήνη. Δηλαδή τι εννοώ, ότι είναι όλα τα καπνίζει που λένε. Όλα τα φτιάχνει και τα έχει, ας πούμε, να σε προδιαθέτει να σε προσομοιώνει, ας πούμε, το τσιγάρο. Δηλαδή να έχεις αυτή την εντύπωση ότι ατμίζεις, εντάξει, σε όλα αυτά. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας στην νοικοτήνη. Και η νοικοτήνη, όσο μεγαλύτερη περιεκτικότητα είναι, τόσο πολύ σου σβήνει μέσα εισαγωγικά την γεύση του υγρού. Αλλά όχι ότι και στα τρία δεν πήρα αυτό που ήθελα. Δηλαδή στη γεύση μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω, λόγω ότι έχει direct to lung δυνατότητα το Mate, να μου πήρα λίγο περισσότερο τη γεύση της φράουλας στα τρία αυτά που δοκίμασα. Αλλά όχι ότι είχα πρόβλημα και με αυτό και με το Saber. Θέμα του μανιού. Για να δούμε και το θέμα του μανιού. Αυτό βγάζει το Mate. Αυτό βγάζει το Saber. Και αυτό βγάζει το S8, τη Smoant. Να είμαι δίκαιος, εδώ έχω όμως στο Mate την Direct. Πιστεύω ότι αυτό έβγαλε περισσότερη, αλλά εννοείται ότι θα έβγαζε την περισσότερη. Βέβαια εσείς αποφασίστε, γιατί δεν νομίζω να μπορέσω να έχω την... Εσείς με βλέπετε το ατμό που βγάζουν. Δείτε εσείς ποιο ήταν περισσότερο. Τι άλλο. Αυτά, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζεται να σας πω, παιδιά. Όσοι θέλετε να δοκιμάσετε πλέον συστήματα pods, θα υπάρξουν πολλά και θα υπάρξουν ακόμα κι άλλα. Και υπάρχουν. Θα βγουν πολλά. Ίσως πάρα πολλά και περισσότερα από αυτά που πιστεύετε. Το θέμα ποιο είναι όμως? Εσείς αν είσαστε στη φάση αυτή να θέλετε να το δοκιμάσετε. Ο λόγος αυτό που το λέω είναι γιατί πρέπει να είναι σε συνδυασμό, και το επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, με νοικοτήνη αλάτων. Δεν δουλεύουν αλλιώς. Ακόμα και με την κανονική νοικοτήνη σε υψηλή περιεκτικότητα δεν δουλεύουν τόσο καλά όσο δουλεύουν με την νοικοτήνη αλάτων, και ο λόγος είναι ότι χτυπάει κατευθείαν και την καταλαβαίνει την νοικοτήνη. Εκεί είναι όλο το τρυπάκι που πρέπει να ακολουθήσεις για να μπορέσεις να έχεις μια καλή απόδοση σε ένα τέτοιο σύστημα. Και γι' αυτό θα δουλέψει. Μην ξεχνάτε ότι στην Αμερική έχει μέχρι και 60. Τώρα, αν είναι σωστό αυτό ή όχι, δεν το σχολιάζω. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες περιεκτικότητες σε νοικοτήνη λόγω της TPD μέχρι 20. Φανταστείτε όμως, για το λόγο αυτό εκείνοι έχουν τέτοιες μεγάλες περιεκτικότητες. Γιατί έτσι είναι. Το καινούριο της VGOT, αυτό που είναι μιας χρήσεως, είναι με 60 mg. Μια χρήσεως ενώ το ανοίγεις το πακετάκι, το τελειώνεις, το πετάς. Εντάξει, στην έκθεση που είχε τώρα στην Αγγλία. Φανταστείτε τι παίζει. Όλες οι μεγάλες εταιρείες αρχίζουν να στρέφονται σε τέτοια συστήματα γιατί δίνουν. Όχι σε χρήμα απαραίτητα σε αυτούς, δίνουν και στον κόσμο το αίσθημα αυτό που θέλουν. Εντάξει. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ανανέωση της παλιάς τεχνολογίας που είχαμε δει με τέτοια pen style συστήματα, γιατί δεν είναι καινούργια. Δεν είναι καινούργια, είναι πολύ παλιά. Είναι ο συνδυασμός πλέον που γίνεται και ο τρόπος που τα προωθούν με το τελευταίο marketing που χρησιμοποιούν και με αυτόν τον τρόπο που αποδίδουν, με τον συνδυασμό αυτό της νοικοτήνης, αποδίδουν και το ανάλογο. Ούτε νερό δεν έχω όντως. Αυτά, παιδιά, τέρμα. Ήρθε η ώρα να τελειώσουμε κάπου σε αυτό το σημείο περίπου. Έτσι φτάνει η ώρα μας. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα, αλλά έπρεπε. Και ευτυχώς δεν είμαι κάπου να μπορέσω να δυσκολέψω κάποιον που μεγάλωσε την ώρα μου. Ευτυχώς. Σας αφήνω σε εσάς να αποφασίσετε. Εγώ θεωρώ ότι και τα τρία, για τον λόγο που έχουν φτιαχτεί, κάνουν τη δουλειά τους. Παίζει ρόλο τώρα και τα χαρακτηριστικά τους. Χωρητικότητα, μπαταρία. Εκεί θα αποφασίσετε ποιο σας αρέσει. Σαν κατασκευή και τα τρία αποδίδουν. Δεν είχα κανένα πρόβλημα και με τα τρία. Τώρα τα βήχω πολύ. Ναι, λογικό. Αυτό που κάνω τώρα και βήχω είναι πολύ λογικό. Δεν μπορείς να τμίζεις συνέχεια με αυτά. Αυτό το απαραίτητο που χρειάζεσαι σου δίνουν με τις πολύ λιγότερες τζούρες. Βασικό για την κατανάλωση που κάνετε. Αν δείτε ότι στο διάστημα της ημέρας έχει μια αλφα κατανάλωση της τάξης των 18 ml, με κάτι τέτοιο δεν νομίζω να φτάσετε ποτέ πάνω από 10, όσοι είστε με 18 και 20 ml. Ειλικρινά δηλαδή. Δεν θα φτάσετε ποτέ πάνω από 10. Σκεφτείτε το, ίσως να χρειαστεί να το κάνετε κάπως έτσι. Ένα ακόμα που προτείνω, και αυτό είναι που πρέπει να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά, είναι ότι υπάρχουν άτομα εκεί έξω που ακόμα κάνουν τσιγάρο. Σε αυτούς πάλι θα είναι ιδανικό να σταματήσουν αυτή τη συνήθεια που κάνουν τσιγάρο και να αποκτήσουν τη συνήθεια, την ώρα που θέλουν τσιγάρο, να πάρουν ένα τέτοιο. Δεν το έχουν πρόχειρο στο τσαντάκι μέσα, δεν τρέχει τίποτα. Και την ώρα που τους έρχεται η αίσθηση αυτή, παίρνουν το ποντάκι, κάνουν 5-6 τζούρες, τελειώνει η υπόθεση κλπ. Σε αυτούς που θέλουν ένα άικος. Πολεμά ο άικος, ναι. Σε αυτούς που θέλουν να αγοράσουν ένα άικος. Δεν νομίζω να τους κάνει τη δουλειά που θα τους κάνει αυτό εδώ πέρα. Με τίποτα. Με τίποτα, γιατί έχω και την εμπειρία, έχω και την γνώση ότι δεν θα τους κάνει τίποτα. Και με τα δύο συστήματα δεν θα τους κάνει τίποτα. Εδώ θα κάνει. Άρα δείτε το λιγάκι πιο διαφορετικά αυτό το σύστημα στην περίπτωση αυτή που ανάφερα πριν. Όταν εσείς έχετε τα γούστα να θέλετε και τσιγάρο, την ώρα εκείνη όχι. Τραβήξτε μια-δύο τζίρους από αυτό, 5-6 όσες θέλετε, θα σας φύγει η όρεξη και πάμε παρακάτω. Σε αυτούς που κάνουν πάρα πολύ μεγάλες καταναλώσεις, κάτι τέτοιο θα τους βοηθήσει να κατεβούν στην κατανάλωση. Δεν είναι κακό η νοικοτήνη, δεν σας κάνει κακό η νοικοτήνη. Αυτό που σας κάνει κακό είναι η κατανάλωση υπερβολική σε πολλά πράγματα. Εντάξει, ακόμη και στην νοικοτήνη, στην υπερκατανάλωση πάλι κάνει κακό. Η νοικοτήνη δεν είναι αυτό που σας κάνει κακό, ακόμη και στο τσιγάρο. Τελειώσαμε. Πιστεύω ότι βοήθησα. Πιστεύω ότι θα δώσω έστω τις πληροφορίες που ζητάνε κάποιοι για να αποφασίσουν για ποιο λόγο το θέλουν και αν το θέλουν, και πράξτε ανάλογα. Φιλιά, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους που με βοήθησαν απόψε ώστε να προχωρήσει αυτή η παρουσίαση και να βγει πέρας. Εννοείται τους επόπτες μου, τους αγαπημένους, και εννοείται ότι εσείς όλοι σαν παρέα με τις ερωτήσεις που κάνετε και με όλα αυτά που βοηθήσατε να ρολάρει η παρουσίαση, να φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε και τα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω την ερώτηση που θέλω να απαντήσετε, ποια είναι, και επαναλάβω την ερώτηση, ποιο είναι από τα τρία συστήματα που είδαμε απόψε Pons σας άρεσε περισσότερο σαν εμφάνιση? Είναι συγκεκριμένο αυτό που ρωτάω, σαν εμφάνιση. Και έχω και το λόγο που ρωτάω, γιατί αργότερα θα δούμε πράγματα και θάματα σε Pons και όχι μόνο σε pen steel. Ξέρετε το, αυτά εδώ. Και όχι μόνο σε τέτοια, θα δούμε σε διάφορα τρελά, ας πούμε, συστήματα Pons. Άρα, από αυτά τα τρία, ποιος σας άρεσε σαν εμφάνιση, για να δούμε που τραβάει και τα γούστα του καθενός. Φιλιά, καλό βράδυ σε όλους. Αύριο Δευτέρα το γνωστό μας ζωντανό μετά τις 10.30. Διαγωνισμός φωτογραφίας, τρολαρίσματα, δεν ξέρω τι άλλο θα έχουμε σκεφτεί, και θα έχουμε και κάτι να πούμε, κάποιο προϊόν να κάνουμε παρουσίαση. Εντάξει, φιλιά σε όλους. Εύχομαι ένα καλό βράδυ, το υπόλοιπο της Κυριακής σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά πάλι στους θωμάδες και στις θωμαές. Θωμαές, έτσι πάει, ναι. Και τα λέμε. Φιλιά. Φιλιά, μπλε. Τι να κάνω και... να κάνω και κάνα... Πώς το λένε αυτό, ντουμανάκι με αυτά. Με ποιο να κάνω? Ας κάνω με το Saber. Βγάζει και χρωματάκια. Κάτσε λίγο να φτιάξουμε εδώ πέρα. Βγάζει και... κάνει και χρωματάκια. Μάλιστα. Άντε, φιλιά. Τα λέμε. Ωραίο που βγάζει, τι να σου πω. Γεια σας, φιλιά.